και. Πώς το λένε, φιλετάκι, να μου κάνεις και κοτόπουλο εμένα μπιφτέκι. Τέλεια. Θέλω να το ξαναφάω. Ήταν φανταστικό το μπιφτέκι σου. Και φανταστικό. Σου κάνει μια σαλατούλα με κοινό, α πούμε. Ναι, ρε, τη θυμάμαι και θέλω ξανά τη συνταγή για να την κάνω σπίτι. Α, θυμάται και ο Μάκης. Το θυμάσαι. Εσύ γιατί το θυμάσαι, γιατί έρχεσαι σπίτι μας, πάμε. Ήταν μαζί. Φάγαμε μαζί. Έτρωγες τότε, Μάκη. Έτρωγες τότε, Μάκη. Γιατί τώρα πια δεν τρως. Μόνο σήμερα θα φας, γιατί είναι κοτοπουλάκι. Το είπες. Λες σήμερα, δόξα τω Θεώ, τρώω κι εγώ. Εγώ νητσιάκο τρώω πάντα. Ναι, το ξέρω, γιατί είπαμε, είναι κοτόπουλο. Λοιπόν, Ελένη μου, για να τελειώσουμε με τη σάλτσα, ναι, πουλάκι, τη Σίζερ. Ανακατεύουμε όλα αυτά που βάλαμε μέσα στο μπλέντερ, τα ανακατεύουμε μαζί με τη μαγιονέζα. Και έχουμε μία έτοιμη, εύκολη Σίζερ σος. Εντάξει. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο στάδιο να δούμε τα υλικά για το κοτοπουλάκι, τι κάνουμε. Έλατε. Εγώ θα δοκιμάσω αυτό το κοτόπουλο. Θα χρειαστούμε 4 φιλέτα στήθος μαύρο κοτόπουλο νητσιάκος, μία κούπα παρμεζάνα, μία κούπα φρυγανιά, μία χούφτα μαϊντανό ψιλοκομμένο, 3 κουταλιές σούπας βούτυρο, 5 κουταλιές σούπας ηλιέλαιο, μισό κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο, μία σκελίδα σκόρδο.